Κύριε Μαλέα, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Και ως συνέχεια των χθεσινών, μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν και το βράδυ στη συνέντευξη τύπου για το γεγονός ότι δεν συναντηθήκατε, δεν ανταλλάξατε μια κουβέντα για το κορυφαίο ζήτημα της Καστοριάς, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποια νέα αντίδραση από το εργατικό κέντρο, αν με αυτά που ακούσατε ησυχάσατε ή φουντώσατε περισσότερο. Τι να φουντώσω, δεν νομίζω. Αντί να βγουν θασός και να πούνε ότι κάναμε λάθος, προσπάθησαν με πεδαριώδεις πραγματικά δικαιολογίες να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτή τη συνέντευξη όπως την άκουσα εγώ τους ξαναβάλετε τους κυρίους που τη δώσαν να την ακούσουν, θα λένε ότι αυτά δεν τα είπαμε εγώ, δεν τα είπαμε εμείς. Δεν είναι δυνατόν, είναι κυριολεκτικά πρωτόγνωρα πράγματα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Μαλέα? Θα σας πω απλά, είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Η δημοκρατία λειτουργεί με τρεις πυλώνες. Με την νομοθετική εξουσία, που έχει και τις προεκτάσεις, αλλά η κοινωνία βασικά λειτουργεί. Και διαλέγεται η κυβέρνηση με τους εταίρους. Ποιοι είναι οι εταίροι της κυβέρνησης σε όποιον δημόσιο διάλογο θέλουν? Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Ναι, εδώ όμως ακούστηκε ότι εκπροσωπηθήκατε. Αφήστε με, κύριε Νατσούλη. Εδώ οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, του καθόλου κατάλληλου αξιόλογου κόμματος, κυβέρνηση είναι, να μας λένε ότι δεν χρειάζεται ο τρίτος πόλος, με τους δύο τα βρίσκουμε. Και εν ανάγκη, άμα ακούσουμε και κανένα καφετζή που πέρασαν από εκεί να πιούν ένα καφέ το Διοικητικό Συμβούλιο ή εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου και άκουσε τις απόψεις και τις μεταφέρει, εντάξει είναι. Άκουσα πρωτόγνωρα πράγματα και λυπάμαι κυριολεκτικά. Ποια είναι τα πρωτόγνωρα πράγματα που ακούσατε? Ότι το Εργατικό Κέντρο εκφράζεται με οποιονδήποτε άλλο μπορεί να έχει συναντηθεί. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν εχωρούμε την ιδιότητα που έχουμε να εκφράζουμε τις θέσεις των εργαζομένων, δεν την εχωρούμε σε κανέναν. Είτε αυτή λέγεται Ομοσπονδία Αγούνας, είτε αυτή λέγεται Νέα Δημοκρατία, κανένας. Αν θέλουν μπορούν να πούνε φτασσόρες, δεν θέλουμε να ακούνε τις απόψεις των εκπροσώπων των εργαζομένων. Αλλά ότι θα μας πούν ότι τους είπε ο κύριος Τσούκας ότι συναντήθηκε με τους εκπρόσωπους και όχι με τους εκπρόσωπους που είπε τις απόψεις και τις μετέφερε. Εγώ δεν λέω, ο κύριος Τσούκας τις μετέφερε αυτά που άκουσε πολύ καλά. Έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά του. Διότι, ναι, μπορεί να εξέφρασε, αλλά μην τις εξέφρασε το σύνολο. Διότι, κατά την εκτίμησή μου, η εκτίμησή του θεώρησε αυτά. Δεν μπορεί να μας εκφράζει κανένας άλλος. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχουν καταργήσει τον ένα πυλώνα από τους τρεις. Την κυβέρνηση δεν μπορούν να την καταργήσουν γιατί είναι και η δικιά τους και δεν το θέλουν. Τους εκπροσώπους των εργοδοτών δεν τους καταργούν γιατί είναι δικοί τους, αλλά τους εκπροσώπους των εργαζομένων που δεν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία μπορούν να τους καταργήσουν. Δεν χρειάζονται, δεν είναι αριστεί. Χειροκροτητές. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν τους κάνουν καλό, ζημιά τους κάνουν. Ζημιά και λοιπά, το είπε και αυτό ο άνθρωπος βουλευτής. Δεν τον είπαν όταν έλεγε ότι η Καστοριά δεν έχει 50 10% ανεργία. Δεν βρέθηκε ένας στη Νέα Δημοκρατία να του πει ότι κάνει λάθος. Το 50 είναι το πιο υπηκές νούμερο που μπορείτε να πούμε. Και δεν έχει κανένας στο δράσο να του πει, κύριε βουλευτά. Εκεί είναι κοντά τα νούμερα. Αν δεν είναι 50 είναι 45. Να του πω του κυρίου βουλευτή να ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία να του πει πόσες οικογένειες δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Να του πούνε πόσο είναι το σύνολο των οικογενειών που είναι μονίμως άνεργοι. Τι να του πω δηλαδή του ανθρώπου. Τι να του πω. Να του πω ότι το εργατικό δυναμικό το 2010 ήταν 13.000. Και λέω με εκείνο το εργατικό δυναμικό που σαφώς έχει μειωθεί, τώρα ο ΕΔ είναι 6.000 εργαζόμενους. Είναι 50 ή δεν είναι? Είναι 50, αλλά όπως ακούσατε, επειδή το επεσήμενα δύο φορές τουλάχιστον, αμφισβητήθηκε από τον κύριο Κουβέντα. Εμένα καλά έκανε και το αμφισβήτησε ο βουλευτής. Ας βγουν φτασσόρες να το αμφισβητήσει και η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά. Να πει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι 10, 12, 13, 14%. Και λυπάμαι και για τον φίλο μου τον Ζήση. Που μας είπε ότι επειδή άκουσε 2-3 ή μας άκουσε σε μια σύσκεψη, ξέρει και τις θέσεις του εργατικού κέντρου. Άμα τις ήξερε, θα είχε πιθανό να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα.
Πιθανόν ερχόταν και κανένα πρόγραμμα. Ή πιθανόν το πρόγραμμα το έκτρομο που ετοιμάζεται να βγάλει ο ΑΕΒ, δεν θα τολμούσαν να το βγάλουν. Ρωτήσα, όπως καταλάβατε και αν ακούσατε, ρώτησα ακριβώς για αυτό το θέμα. Αν υπάρχει κάτι για την ουσία της υπόθεσης. Αν υπάρχει δηλαδή κάτι για τον νομό Καστοριάς, το οποίο μπορεί να μας βγάλει από αυτή την πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία. Φαίνεται ότι από την απάντηση δεν υπάρχει κάτι, κύριε Μαλέα. Όχι, όχι φαίνεται. Δεν υπάρχει, σας το λέω. Και αυτό που βγάζει το ΑΕΒ, πρέπει να το αναλύσουμε από εβδομάδα για να δείτε αν είναι έκτρομα ή δεν είναι. Σε ποιους απευθύνονται τελικά. Δεν θέλουν τους εργαζόμενους, για τους με χαρά τους. Κυβέρνηση είναι, κόμμα της πλειοψηφικό είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Ας πούμε δεν γουστάρουμε τις θέσεις των εργαζομένων. Αλλά δεν μπορούν να μας υποκαταστήσουν, δεν τους το δίνουμε το δικαίωμα, δεν το έχουν από την κοινή λογική, δεν το έχουν από τη λειτουργία της δημοκρατίας. Τελικά τι, αντί να πούν το πιο απλό, παιδιά, κάναμε λάθος. Στην δίνη των γεγονότων κτλ. Εκ παρατροπής ξεχάστηκε. Ξέχασε η γραμματέας να συμπληρώσει και αυτό το νούμερο το οποίο το είπαμε εμείς. Ναι, γι' αυτό όπως καταλάβατε ρώτησα, ήταν μια παράληψη... Ή ήταν περιττό να συναντηθείτε, αυτή την ερώτηση έκανα. Δηλαδή να σας ρωτήσω κάτι, ήταν πιο επίγον το θέμα να πάνε να συναντηθούν με τους υπηρεσιακούς, με τους υπαλλήλους του Βυζαντινού Μουσείου ή την προϊσταμένη του Βυζαντινού Μουσείου και να μείνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Έτσι τι επίπεδο κατατάσσουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους ίδιους εργαζόμενους. Δεν έχουν καταλάβει το πρώτο πρόβλημα στην Καστοριά είναι η ανεργία. Δεν έχουν καταλάβει ότι πολλοί κόσμος πεινάει. Δεν έχουν πάει να δει στα συσίτια της Μητροπόλεως τι γίνεται. Ζουν σε κανέναν άλλον τόπο. Πού ζουν δηλαδή δεν ξέρω. Ή αν αυτό, αν εγώ δεν είναι το 50, είναι το 10, το 20, είναι μικρό ποσοστό, 20% των ανθρώπων μας στην περιοχή μας να πεινάει. Θέλετε να πάω σε πιο μικρό νούμερο, το 10% πεινάει. Άμα ήταν 10 θα μπορούσαν εύκολα να το τελειώσουν. Αν δεν είναι 10 ούτε 20, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό και δεν μπορούν να βγουν και να το πούν ή να το λύσουν το πρόβλημα που έχει το μεγάλο ποσοστό. Η πολιτική χρειάζεται γενναιότητα. Δεν βλάπτει να έχουν στο λεξιλόγιο τους ότι κάναμε και ένα λάθος, ρε παιδιά, ή κάναμε μια παράληψη. Εντάξει, ίσως... Τι να πω δηλαδή. Είναι πραγματικά. Επειδή έγινε τόρος από το πρωί, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να διορθεί καθ' τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχει νόημα να διορθωθεί. Ναι. Τι να διορθωθεί, κύριε Νατσούλη. Τα ξέρουν τα προβλήματα. Δεν χρειάζεται, το έχουν διορθωμένο. Τι να διορθωθεί, δηλαδή, να μου πούνε τώρα, τι να μου πούν. Ότι είπαμε και δημόσια ότι πήραν τις απόψεις από άλλους συνομιλητές που είχες και δεν ήρθες. Μα δεν τον είχαν ενημερώσει τον βουλευτή ότι με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Γούνας δεν συζήτησε κανένας. Τη σύσκεψη Ομοσπονδίας Γούνας, συνολικά τους εργαζόμενους εκπροσώπους του εργατικού κέντρου, ούτε και καλή ενημέρωση τον είχα. Ούτε και καλή ενημέρωση τον είχα. Έτσι εξέτουν τους ανθρώπους. Εκτίθονται και οι ίδιοι που δεν έπρεπε να εκτίθονται. Σαν εργατικό, μετά από αυτά που ακούστηκαν χθες, σκέφτεστε και κάτι άλλο από εδώ και πέρα. Σκέφτομαι να σας προτείνω ότι βγάζετε αυτή τη συνέντευξη, να την ακούν τακτικά μπας και τους συνεφέρει. Και προκαλέσει το απαιτούμενο σοκ στην κοινωνία μας, ώστε να καταλάβουν ότι πρέπει κάτι να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι για το φράγμα του ιστορίου, δεν μπορούν να κάνουν κάτι για ένα πρόγραμμα, δεν μπορούν να κάνουν για την αναστολή. Τι μπορούν τελικά, ας πούμε. Για να τους πούμε, κάνε το ρε παιδιά. Υπόθηκαν πράγματα για την αναστολή χθες και όσοι δίκαιο έτοιμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι η αναστολή δεν είναι. Αυτό που εν πάση περιπτώσει θα μας σώσει αυτή τη στιγμή. Κύριε Νατσούλη, οι εργαζόμενοι δεν θέλουν αναστολές, θέλουν δουλειά. Είναι δυνατόν να δώσεις αναστολή σε μονομερή κλάδο? Θα ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα θα θέλει αναστολή. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να τη δώσουν. Αλλά οι έξυπνοι πολιτικοί την αναστολή τη βαφτίζουν κάπως αλλιώς. Και εδώ υπήρχε δυνατότητα να τη βαφτίσουν αλλιώς. Η πιστοποίηση τους δίνει φοβερή δυνατότητα. Και λεφτά υπάρχουν και κανένας να πει τίποτε. Λεφτά με πιστοποίηση για τους γουνεργάτες λοιπόν. Βεβαίως, πρακτική άσκηση στα μαγαζιά, υπάρχουν τους εργαζόμενοι άνεργοι δένουν και κουμπώνουν ό,τι θέλεις. Παπάδες κουμπώνουν. Η αναστολή πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν κουμπώνει γιατί δεν κουμπώνει για όλη την Ελλάδα. Και ένας κλάδος αν την πάρει την αναστολή, ξέρετε πόσοι κλάδοι είναι που έχουν τέτοια προβλήματα. Μάρμαρο, λιγνίτης, ένα σωρό, μπορώ να σας κατανομάσω τώρα 20-30 έτσι, σε ποιος θα δώσουν και στους 20 όχι 30. Εκ των πραγμάτων δεν θα δώσουν αναστολή.
Η μαγιά των τοπικών θα ήταν και αυτό που ήρθαν. Αντί να λένε αναστολή, ναι, δίκιο το αίτημα, δεν υπάρχει αναστολή. Υπάρχει αυτό. Και θα το πάρετε. Αυτά φαντάζομαι θα τα λέγατε χθες. Φαντάζομαι ότι. Βεβαίως τα είπα. Ναι. Βεβαίως τα είπα. Και τα είπα και στην κουβέντα που κάναμε με την τέτοια. Δεν ξέρω αν για αυτά, έτσι όπως εκπροσωπηθήκατε χθες έμεσα. Δεν εκπροσωπηθήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε. Δεν έχει κανένα. Κύριε Νατσούλη, μην δημιουργείτε παρενέργειε. Δεν υπάρχει κανένα. Για την οικονομία τη συζήτηση το λέω. Για την οικονομία τη συζήτηση το λέω. Δεν υπάρχει οικονομία. Υπήρχε κάποιο που το είπε αυτό. Να καταλάβουν όλοι την ξεφτύλα που φέραν ήδη στου εαυτού του. Ήρθαν να μα βαφτίσουν ότι μπορούν να μα εκφράσουν οποιοδήποτε. Βαρύ αυτό που λέτε. Όχι βαρύ. Εγώ σας λέω, ξαναβάλτε στους ίδιους ανθρώπους που τη δώσαν. Να την ακούσουν και ξαναρωτήσουν σε ένα απλό ερώτημα. Θα τα ξαναλέγαν τα ίδια. Απλή ερώτηση. Θα ξαναλέγατε, κύριε Τάζε, αυτά που είπατε τώρα. Ότι το Βυζαντινό Μουσείο μπορεί να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους. Δεν μιλήσαν για κοινωνικό έργο, κοινοφελή. Δεν έχω καταλάβει το μεγαλύτερο κοινοφελές τώρα που γίνεται στο νομό μας είναι το κοινωνικό φροντιστήριο του εργατικού κέντρου. Ναι. Δηλαδή ούτε και σε αυτά που λέγανε κρίνεται ότι και από την άποψη αυτό που προσφέρουν κοινοφελές είναι το εργατικό κέντρο. Αλλά ήρθε κανένας να μας πει, ρε παιδιά, θέλετε κάτι να σας βοηθήσουμε, να το αναβαθμίσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Ή εμείς χαιρόμαστε, νομίζετε, που κάνουμε κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι μια ανάγκη που πραγματικά πάρα πολλοί κόσμοι, πάρα πολλά νέα παιδιά, δεν θέλουμε να τους στερήσουμε τη δυνατότητα μιας ελπίδας. Δηλαδή ούτε και γι' αυτά ήταν ενημερωμένοι. Δηλαδή τι τους είπαν στην αστυνομία. Τους μίλησαν για την ανάπτυξη του νομού. Τι τους είπαν. Που τόσο σημαντικό ήταν ότι το κλιμάκιο εν ώψη της ΔΕΘ που θα εξαγγείλουν αναπτυξιακά κτλ. Τι θα εξαγγείλει για την αστυνομία ο Πρωθυπουργός. Που έπρεπε να τη δούνε. Γιατί δεν είχα χρόνο, ήταν φουλαριστό το πρόγραμμα. Σέβομαι πραγματικά για το έργο που επιτελεί η Εθνική Αστυνομία. Ναι, σέβομαι. Για να μην πάμε και εκεί ακόμα. Και μόνο που λέμε για τις εθελοντικές ομάδες και έτσι. Μόνο που υπάρχει αυτό. Ποια εθελοντική. Μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση σας λέω. Από το κοινωνικό φροντιστήριο που έχετε δει. Ακόμη και για αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να είναι μέσα το εργατικό. Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχω τίποτε. Με θέλουν να λέω πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα πω. Η αστυνομία επιτελεί με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο της. Δεν είναι όμως αναγκαίο, στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να πει κάτι για την ανάπτυξη του νομού. Για την ασφάλεια του νομού μπορούν να πούν πάρα πολλά. Εκτός αν εκτιμούν ότι υπάρχει και πρόβλημα ασφάλειας στο νομό. Τότε, εάν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας και πήγαν να επισκεφτούν τη διεύθυνση αστυνομίας, το αποδέχομαι και ζητώ συγγνώμη. Σωστά πήγαν και την επισκέφτηκαν. Αλλά εγώ δεν νομίζω. Με τη δομή που έχει η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά και τα στελέχη που έχει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Μιλάνε τα έργα τους. Ναρκωτικά τι πιάνουν, τι δεν πιάνουν. Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν νομίζω να τίθεται τέτοιο θέμα. Όχι. Έτσι. Μα γι' αυτό λέω. Εάν τίθεται θέμα ασφάλειας, τότε ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αλλά αν τίθεται το θέμα ασφάλειας με την ηγεσία που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία στην Καστοριά, θα τους προσβάλλω τους ίδιους. Οι άνθρωποι που έχουν δώσει δείγμα γραφής τα τελευταία χρόνια. Τώρα. Δηλαδή, αντί να διορθώσουμε τη συνέντευξη τα πράγματα, τα έχουν φτάσει εκεί που δεν πάει παραπάνω. Αυτοξευτιλισμός δηλαδή. Επόμενο βήμα είναι και η έκθεση. Να πω και κάτι άλλο. Μας εξέφρασε κανένας για την ιστορία που βάζουμε εδώ και μήνες σε σχέση με τον ΕΟΠΗ, σε σχέση με τα μικροβιολογικά εργαστήρια που ο κόσμος εδώ είναι που δεν έχει αναγκάσει. Είναι μια γκάμα θεμάτων, είναι μια βεντάλια θεμάτων που αν την ανοίξουμε με την κεντρική. Μα τι να μην την ανοίξουμε, αυτά θα τους βάζαμε. Ναι. Τι να ανοίξουμε. Ήρθαν, είπαν τίποτε για το φράγμαν ιστορίου. Όταν θα γίνει θα δώσει ανάσα. Του είπα του κυρίου που είπε για το φράγμα ιστορίου ότι δύο χρόνια είναι κυβέρνηση και σε δύο χρόνια δεν μπορούσαν να ανοίξουν τη βεντάλια, την εισανοιγμένη βεντάλια που έχει το φράγμα ιστορίου. Τι θέλετε να τον πάρω σοβαρά τον εκπρόσωπό τους. Δηλαδή αν δεν ήρθε με αυτά που είπε να δουλέψει την κοινωνία της Καστοριάς, τι έκανε.
Νομίζω ότι ο κάθε ένας που έρχεται κατρακυλάει ακόμη περισσότερο το νομό μας. Έλεος τελικά. Δεν ζητάμε να μας λύσουν, αλλά να μας αντιμετωπίσουν. Τουλάχιστον δεν μπορούν να μας λύσουν τίποτα. Ας μας αντιμετωπίσουν σαν νοήμονες άνθρωπους. Επόμενη στάση και η έκθεση. Η Καστοριά θα βρεθεί εκεί, κύριε Μαλέα, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι λίγο. Σε συλλαλητήρια όχι. Γιατί? Η πλευρά του εργατικού κέντρου. Και το λέω καθαρά. Γιατί? Γιατί δεν αισθάνεται κανένας μας άνετα να πάρει το ρίσκο να κουβαλήσει κόσμο σε ένα μέρος που τα επιδημιολογικά φαινόμενα είναι σε έξαρση, να πάρουμε το ρίσκο μιας ενδεχόμενης μεταφοράς. Μία στο εκατομμύριο, μία στο εκατομμύριο. Δεν θέλουμε να την πάρουμε. Το εργατικό κέντρο είναι παρόν σε όλες τις διαδικασίες και εκδηλώσεις που κάνει η ΓΕΣΕΑ και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Λαμβάνει μέρος, θέτει τα προβλήματα της Καστοριάς, βάζει τα ζητήματα της Καστοριάς πολύ συγκεκριμένα και είναι παρόν. Δεν είναι παρόν σε ένα συλλαλητήριο το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Και εμείς θεωρούμε πρώτοι στο καθήκον να προστατεύσουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η λογική μας. Δεν υπάρχει άλλη. Άρα, δεν υπάρχει καμιά σκοπιμότητα. Άρα γι' αυτό που ακούστηκε ότι δεν πάτε στην... Μας λέγανε, άρα γι' αυτό που ακούστηκε, κύριε Μαλέα, γιατί δεν σας το ρωτάω τυχαία. Άρα γι' αυτό που ακούστηκε ότι δεν θα συμμετέχετε στις διαμαρτυρίες είναι για λόγους υγειονομικούς και όχι για άλλους λόγους. Σαφέστατα. Μα τι λέμε, δεν πήρα χαμπάρι τη συνεντεύξη των προέδρων των εργατικών κέντρων που βγήκε και το πρωτοσέλιδο χθες στην Ελευθεροτυπία. Δεν διαβάσαν καθόλου τύπο στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Δηλαδή αν κατεβάζαμε και κάναμε μια συγκέντρωση στην οποία θα γινούσαμε εδώ, θα αυξάναμε κατά μερικές δεκάδες τα κρούσματα στην Καστοριά, θα κάναμε διαμαρτυρία. Αυτή είναι η άποψή μας και τη λέμε φτασσός. Δεν κολυμπάμε στα εύκολα. Δεν λέμε ναι για να μας πούν είμαστε ωραίοι. Παίρνουμε πολύ συγκεκριμένες υπεύθυνες τοποθετήσεις. Μπορούμε να πούμε και όχι. Εάν έτσι όπως μας εντάσσει το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας ότι εδώ είμαστε αντικυβερνητικοί, το πρώτο που θα κάναμε βούστη διαδήλωση. Δεν το κάνουμε. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι. Στέλνει και ένα μήνυμα και επειδή η Καστοριά την πλήρωσε στο πρώτο κύμα της πανδημίας αυτές τις μεταφορές ή αυτές τις εκδηλώσεις. Αν δεν μας έκανε σοφότερους το πρώτο κύμα πανδημίας, δεν φταίμε εμείς. Εμείς παίρνουμε, βλέπουμε, αναλύουμε και κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε προστατεύοντας τον κόσμο. Ναι. Ο κ. Παύλο, εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, μας στέλνει και ένα μήνυμα. Συμφωνεί μαζί σας, όπως μας τονίζει, και αντί να φουσκώνουν ακόμη και λίγο τα ποσοστά ανεργίας στον νομό, μήπως είχε βρεθεί κάποιο πρόγραμμα για την Καστοριά, αντιθέτως, όπως τονίζει, αμφισβητούν και τα επίσημα ποσοστά ανεργίας. Όσο για τα μικροβιολογικά εργαστήρια της Καστοριάς, υπάρχει πρόσφατα και ερώτηση από την Ελληνική Λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά, υπάρχουν πολλές απαντήσεις, ναι, απαντήσεις, αυτό είναι, αυτό είναι και εγώ θα το πάω ακόμη και πιο πέρα. Και λύσεις ακόμη σε αυτά που ρωτάμε. Πέρα και από τις απαντήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, κύριε Μαλέα, αν χρειάζεται κάπως να ξαναβρεθείτε λίγο με τον κομματικό μηχανισμό εδώ, με κάποιον τρόπο. Κοιτάξτε, για να μην. Γιατί προφανώς δεν θα είναι και η τελευταία επίσκεψη. Όχι, βέβαια. Προφανώς λοιπόν, για να μην έχουμε στο μέλλον αντίστοιχες εκπομπές εδώ πέρα και να ασχολούμαστε τώρα δεν δύο μέρες κυριολεκτικά με αυτό το θέμα. Το έβαλα, επειδή το βλέπω μονίμως ότι γίνεται. Μονίμως ότι γίνεται. Λοιπόν. Κάποια στιγμή να το βάλουν. Για να συνειδητοποιήσουν σε ποιους απευθύνονται. Καθεστάκια μας έχουν δώσει πολλές. Τις τσέπες μας τις έχουν γεμίσει καραμέλες με ατελείωτους τόνους. Που κοντεύουν να βγουν άχρηστα όλα τα μαγαζιά που πουλάνε καραμέλες. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σαν Μαλέας, σαν Γιώργος και τα άλλα μέλη της διοίκησης μπορεί να έχουμε προσωπικές απόψεις και να μην μας αρέσουν στις 100 φάτσες που βλέπουμε ή 50. Σαν πρόεδρος του εργατικού κέντρου, οι ίδιες φάτσες αν τις δω και τις 100, μου αρέσουν και οι 100 και θα συνομιλήσω και με τις 100. Αυτό μπορούν να το καταλάβουν.
Εάν δεν θέλουν να μιλάνε με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, ας μου πούμε με ποιο μέλος της διοίκησης μπορούν να μιλήσουν. Λέτε ότι το θέμα είναι και προσωπικό. Είναι και προσωπικό, πιστεύετε το θέμα. Ναι, μα έτσι όπως πάει το θέμα, τι θα το κάνεις. Δεν είσαι στο ένα, δεν είσαι στο άλλο, δεν είσαι στο παράλληλο, δεν. Τι θα πεις. Έχουν πρόβλημα συνολικά με τους εργαζόμενους, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι και η φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία. Είναι δημοκρατικό κόμμα. Δέχεται τους θεσμούς τους δημοκρατικούς. Την τριπλέτα εργαζόμενοι, εργοδότες, κυβέρνηση, όλοι τη δέχονται. Ο κ. Μητσοτάκης, είπα από τις πρώτες κινήσεις ήταν που έκανε, εξασφάλισε το συνέδριο μια δημοκρατική πράξη της ΓΕΣΕ, παρότι δεν είχε τα χνότα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ. Ναι. Το εξασφάλισε όμως. Και είπε ο ίδιος ότι είναι αναγκαίο για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Τι δεν καταλαβαίνουν αυτά που λέει ο αρχηγός τους με όλο και ο πρωθυπουργός, με όλους τους τόνους, σε όλους τους τόνους, με όλους τους τρόπους και με κινήσεις τα δείχνει δεν τα καταλαβαίνουν άλλοι παρακάτω. Αν δεν τα καταλαβαίνουν μπορεί να τις αλλάξουν. Ή να λένε στο τέλος αυτά που είπαμε είναι προσωπικές μας απόψεις και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Και δικαιούμαι να είμαι έτσι, γιατί θα σας θυμίσω ανάλογες ιστορίες. Γινόταν και με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Α, για να πάμε και στο δικό σας χώρο. Βεβαίως. Λίγες φορές έχω αντιδράσει για κινήσεις, παραλήψεις του χώρου που ήταν κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορούν να μου πουν τίποτε. Και θέλετε και κάτι άλλο. Οι ανακοινώσεις του Εργατικού Κέντρου επί εποχής ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ οξύτερες από ό,τι είναι η κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις του Εργατικού Κέντρου και με ΣΥΡΙΖΑ και με Νέα Δημοκρατία τώρα. Διότι δεν κατανοούμε μετά από πολλά χρόνια ότι πλέον είναι προτιμότερο να βρεις μια σύμπλευση, να μιλήσεις με ανθρώπους και να κάνουν, παρά να είσαι μόνιμα στην αντίδραση. Αυτόν τον ρόλο τον έχει πάρει και τον παίζει πολύ καλά το ΚΚΕ. Τι δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι τόσο δύσκολος σε αυτά που εκφράζω, που εκφράζει το Εργατικό Κέντρο και ο Μαλέας. Μαλέας μπορεί να κάτσει με όλους αυτούς που ήταν προχθές και να πιει ένα κρασί και να κάνει και χαβαλέ, να κάνει χιούμορ, να κάνει τι θέλετε. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία ήταν φίλοι μου. Και είναι φίλοι μου. Και μάλιστα συνειδητοποιεί στα αιτήματα του νομού με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά ζητήματα έχουμε συμπορευτεί. Σε όλα σχεδόν είχαμε κοινές απόψεις. Η διαφορά ποια είναι. Το Εργατικό Κέντρο συνεχίζει να έχει τις ίδιες απόψεις. Οι φίλοι μου λένε να μην δυσαρεστήσουμε το κόμμα. Έχω άδικο. Κύριε Μαλέα, νομίζω ότι είναι... είστε χύμαρος δύο μέρες τώρα. Δηλαδή, αν πάρετε τις ανακοινώσεις των τελευταίων 4 χρόνων... Και έρχονται και μηνύματα, πρέπει να σας πω, που ουσιαστικά υπερθεματίζουν για αυτά που λέτε. Τα 4 τελευταία χρόνια, 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, 2 χρόνια Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Πάρετε τις ανακοινώσεις του Εργατικού Κέντρου. Θα δείτε μια συνέπεια. Πάρετε τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας και των ανθρώπων που την εκπροσωπούσαν. Δεν θα βρείτε τίποτε κοινό. Λες και τελειώντας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε μια κουρτίνα και εκείνο τα διέγραψε, τα μαύρισε τα πάντα. Το κυριότερο, το χαρακτηριστικότερο φράγμα της ιστορίας δεν θα σταματήσω να το λέω. Δεν έχουν καταλάβει ότι είναι 500 θέσεις εργασίας. Δεν έχουν καταλάβει ότι 500 που αυτή τη στιγμή δεν έχουν να πάνε να πιούν καφέ θα δώσουν τόνο αισιοδοξία στην οικογένεια. Τι πρέπει να πω δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Στάθηκαν αρκετά όλοι χθες για το φράγμα. Τώρα που είπανε, στάθηκαν αρκετά στο φράγμα. Τι να το κάνουν, στέκονται δύο χρόνια, τους είπε κανένα. Δύο χρόνια τώρα, αλλά πέντε πριν είναι σταματημένο 7 χρόνια τώρα το λοιπόν, τι να πω. Θυμάμαι τι λένε οι τελευταίες ανακοινώσεις πριν γίνει η κυβέρνηση είναι ότι την επόμενη μέρα θα λειτουργήσει το φράγμα ιστορίου. Αλλά είπαν ότι δεν εξήγησαν ποια επόμενη κυβέρνηση, ποια επόμενη μέρα, από ποια κυβερνητική θητεία δεν το είπαν. Αυτό με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι λάθος. Κύριε Μαλέα, κρατάμε τα όσα είπατε και σήμερα και χθες. Ελπίζω στο μέλλον να είναι καλύτερα τα πράγματα για το καλό της κοινωνίας μας. Τον χρειάζεται τον διάλογο η κοινωνία με
ανοιχτά χαρτιά από την κάθε πλευρά να σε βλέπω και να με βλέπεις στα μάτια. Αν θέλουμε να λύσουμε πέντε πράγματα σε αυτό το νομό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε. Το είπατε πολύ καλά, αν θέλουμε. Και εγώ λέω, εάν δεν θέλουμε, κάνουμε αυτά που κάνουμε τώρα. Εάν θέλουμε, πάμε κάνουμε άλλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαλέα. Και εγώ και καλημέρα σε όλους και ελπίζω ότι... Θα το δούμε την επόμενη τι θα γίνει. Να δούμε αν αυτό θα έχει κάποιο αντίκρισμα, κάποιο αποτύπωμα για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε και εγώ σας ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.